Η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στις 7.30 ώρα με την αναμέτρηση Ξάνθη Ατρόμητος. Αμφίροπη και αυτή η αναμέτρηση. Εντάξει, εδώ η Ξάνθη είναι υποχρεωμένη να κάνει νίκη, Θοδωρέ, γιατί δεν έχει νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Βέβαια, πήρε τον πόντο στην Τούμπα, εντάξει, παντελώς άδικα. Νομίζω ότι όσοι είδαν το παιχνίδι καταλαβαίνουν γιατί πράγμα μιλάμε. Αποτύχη καθαρά πήρε η Ξάνθη τον πόντο. Με κόντρα πολλές ευκαιρίες στο ΠΑΟ. Λοιπόν, ο Ατρόμητος έκανε νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης, δίκαιη, καθαρή. Την πρώτη του νίκη. Την πρώτη του νίκη. Την πρώτη του και στην μετά Δέλα εποχή με το Κορακάκι στον πάγκο. Εκεί δεν έχουμε ακόμα νεότερα για προπονητή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Ξάνθη, απ' την άλλη, την περιμένουμε καλύτερη. Ίσως και με καλύτερη ψυχολογία πλέον ανεβασμένη μετά το πόντο που πήρε στην Τούμπα. Θεωρούμε ότι έχει το προβάδισμα στην έδρα της και κάποια στιγμή πρέπει να κερδίσει κιόλα η Ξάνθη. Γιατί άμα το πάει έτσι, θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με την παραμονή στο φινάλε. Αυξημένη απόδοση στον Άσο, 2,38 μέσα ώρα σε online στοιχηματικές εταιρείες. Εμείς θα επιλέξουμε τον Άσο, καθώς πιστεύουμε ότι οι παιδούκοι έχουν το προβάδισμα και περιμένουμε από εσάς να ακούσουμε και την δική σας άποψη και το πώς πήγε το Σαββατοκύριακο στοιχηματικά, τόσο στο YouTube κάτω από το βίντεο με σχόλια, όσο και στο Facebook, αλλά και στο chat του site και στο support@papakibetarada.gr.